ενημερώσει για το τι γίνεται με την περιοχή των Νοφίτων και τη συνάντηση που είχε με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θηβαίο, και σε τι αποσκοπούσε. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Για την περιοχή των Νοφίτων που ακούγεται και αν υπόθηκε κάτι με τον κύριο Θηβαίο. Ακούγεται, τα ακούμε όλοι, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Η μόνη ενημέρωση είναι ότι έστειλαν από το Υπουργείο να απαντήσουμε αν έχουμε τους χώρους διαθέσιμους για τους πρόσφυγες, αν έχουμε κλειστές βιομηχανίες. Απήντησε ότι στους χώρους ο Δήμος Τανάγρας δεν έχει ελεύθερος και οι βιομηχανίες δεν μπορούν να ξέρουν ποιες είναι κλειστές και ποιες είναι προς διάθεση του κράτους για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Επειδή... Η δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Θηβαίο ήρθε θυμοτυπικά στο Δήμο μου χθες το μεσημέρι. Παρουσία των αντιδημάρχων μου, της κυρίας Καμπιώτη από τα Ενόφυτα, της κυρίας Νίκα από την Τανάγρα και του κύριου Σταμάτη από τα Βερνοχώρια και του κύριου Δημητρίου από το Σχηματάρι και οι τέσσερις αντιδημαρχοί ήταν εκεί. Και ήρθε ο άνθρωπος να μας δει θυμοτυπικά για πρώτη φορά στο Δήμο. Του είπαμε τα προβλήματα του κέντρου υγείας. Του είπαμε τα προβλήματα για το παιδί Νοφίτων, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη γαζών, την έλλειψη πρώτων βοηθειών για τους πολίτες, οι γάζες, αντισηπτικά, δεν έχει τίποτα. Θέματα υγείας. Για το ερώτημα το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση... Ακούστε με, δύο πράγματα θα σας πω. Ναι. Είπαμε για διάφορα θέματα που αφορούν μόνο το Δήμο μου και στο τέλος κλείσαμε ότι δεν έχουμε καμία, εγώ είπα ότι δεν έχουμε καμία επίσημη ανημέρωση από το κράτος για να πάμε επιτέλους στο τοπική αυτοδιοίκηση και κράτος και κυβέρνηση μαζί. Δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία ενημέρωση δεν είχε και ο κύριος Θηβαίος, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για πράγματα που έχουμε επίσημα χαρτιά στα χέρια μας. Το επίσημο χαρτί ήταν μόνο τον κύριο Μπαλάφα, αν ενόχλησε τους χώρους. Αυτό που σας είπα και προηγουμένως, οι κλειστές βιομηχανίες. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε βεβαιότητα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μάλλον το έχει στο σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο, κύριε Περγάλια, να το συμπυκνώσω έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά από καλή την Λαμία και για την πληροφόρηση που μας δώσατε. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ να δούμε ποια είναι η κατάσταση.